Κοιτάξτε να δείτε, μας ήρθε ένα υπηρεσιακό σημείωμα από, το, από την νομαρχία, η παλιά νομαρχία τέλος πάντων, ναι, που έλεγε να συγχωνευτούμε εμείς, η τοπική κοινότητα διαφωνεί. Αφού σαν τοπικό συμβούλιο, εγώ σαν πρόεδρος, καλέσαμε τον πρόεδρο του, των γονέων και δαιμόνων του Δημοτικού, μιλήσαμε όλους τους γονείς, καλέσαμε όλους τους γονείς των παιδιών. Βέβαια ο αριθμός των παιδιών που έχουμε είναι πολύ μικρός, αλλά παρόλα αυτά έχει και στο παρελθόν ξαναγίνει το θέμα πριν καμιά 7-8 χρόνια και το αναβάλανε, το αφήσαν πίσω και μέχρι τώρα λειτουργεί το σχολείο κανονικά. Ναι. Δεν θέλουμε να γίνει συγχώνευση, δεν θέλουμε να κλείσει το σχολείο του χωριού για ευνόητους λόγους. Έχουμε κάνει τοπικό συμβούλιο με όλοι, να είναι όλοι παρόντες οι 5 σύμβουλοι, παρόντες το όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι σύλλογοι του Ποδοσφαιρικού Σύλλογου Πολυμήλου, το Αθλητικό Σύλλογο, ο Μορφωτικό Σύλλογο, όλοι διαφωνούν. Όλοι οι φορείς. Ο παπάς του χωριού διαφωνεί. Και κάναμε ένα υπηρεσιακό προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και προς την περιφέρεια. Και είπαμε, γράψαμε εμείς τους λόγους που δεν θέλουμε να κλείσει το σχολείο. Δεν θέλουμε να κλείσει γιατί πολλοί, οι μετακινήσεις είναι πολύ δύσκολες. Το χωριό μας είναι ορεινό, έχει παγωνιές, έχει χιόνια. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους που δεν θέλουμε. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να φύγουν τα παιδιά να ταξιδεύουν χωρίς συνοδό από εδώ για περίπου 20 χιλιόμετρα που είναι το κάθε αυτό. Μετά κάθε γονιός για να ενημερώνεται από το σχολείο θα πρέπει να πάρει ή να έχει δικό το αυτοκίνητο ή να πάρει ταξί. Δεν έχει συγκοινωνία για τον Άγιο Δημήτριο. Μεταξύ των δύο κοινοτήτων δεν υπάρχει. Το δύο, ναι. Και είναι, διαφωνούμε ριζικά και προσπαθήσαμε, ενημερώσαμε και κάποιους βουλευτές, τον κύριο Περιφερειάρχη και το Δημοτικό Συμβούλιο, ήμασταν παρόντες εκεί τη μέρα, είχαμε και το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφάσισε όχι και το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα περιμένουμε να δούμε την πρωτοβάθμια τι εξέλιξη θα έχει. Εμείς είμαστε πλήρες αντίθετοι σε αυτή την πρόταση του Υπουργείου και του Δήμου μας. Υπάρχουν 8 λόγοι. Είναι μεγάλη απόσταση μετακίνηση του μαθητών, ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος είναι η αδυναμία μετάβαση των γονέων. Ο τρίτος λόγος είναι η αδυναμία συνεργασία γονέων και δάσκων. Ο τέταρτος λόγος είναι η ασφάλεια μετακίνησης. Ο πέμπτος λόγος είναι ιδιαίτερα άσχημες χειρικές συνθήκες. Ο έβδομος λόγος είναι υπερβαθμολογικοί λόγοι. Ο έβδομος λόγος είναι υποβάθμιση της τοπικής κοινωνίας μας. Και ο όγδος και τελευταίος λόγος είναι η αξιολόγηση για τεχνικής υποδομής πολύ μας. Αυτό συνεπάγεται στην αύξηση του κόστου διαβίωσης και την αδημία εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που προκαλεί με αυτόν τον τόπο τον αφανισμό των οικογενειών μας. Προ δεκαετία ενισχύθηκαν και αναβαθμίστηκαν οι υποδομές, στέγη, υπόστεγα, λέβητες, θέρμανση κτλ. Επίσης το γήπεδο 5x5, το γήπεδο μπάσκετ και προημερών μας έρθαν και 6 υπολογιστές. Και ο Δήμος είναι με το μέρος μας. Όπως ενημερώθηκαν και οι τοπικοί βουλευτές της περιφέρειάς μας. Mm-hmm. Άρα είστε και παρέμβαση και από εκείνους, έτσι. Ναι, ναι, περιμένουμε από αυτούς τώρα να κοινοποιηθούμε στο Υπουργείο και να πάρουν τελική απόφαση που εμείς θέλουμε.